Στο στούντιο του Real FM βρίσκεται μαζί μας στο ραδιοθάλαμο ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Γαβρόλου. Να τον καλημερίσουμε και επισήμως. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, Υπουργέ. Ξεκινήσαμε καλά, άνοιξαν τα σχολεία κανονικά όλα. Άνοιξαν τα σχολεία κανονικά. Μάλιστα, χθες στο Υπουργείο Παιδείας είχαμε μία μηχανία ότι δεν είχαμε κανένα τηλεφώνημα για SOS, για κρίση κτλ. Που κάθε χρόνο όλο και έχουμε κάτι. Ναι. Νομίζω ήταν πολύ καλύτερη χρονιά από πέρσι. Πέρσι από πρόπερσι. Ναι. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Βέβαια υπάρχουν περιοχές, ακούγα και το πρωί εδώ στην άνθρωπος ο Γιώργος ο Ψάλτης μιλούσε με τους εκπαιδευτικούς από τις Κυκλάδες. Έχουν εμφανιστεί δύο θέματα. Το ένα θέμα δεν είναι δικιά σας αρμοδιότητας, αλλά αφορά τους εκπαιδευτικούς, δεν βρίσκουν σπίτι για να μείνουν. Και στα Χανιά, παιδιά, μεγάλο πρόβλημα. Ναι, τεράστιο πρόβλημα στα Χανιά και σε πολλά νησιά και τα λοιπά. Δεν βρίσκουν σπίτι για να μείνουν. Και δεύτερον, δεν υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα για ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές. Ναι. Δεν πάει ο άλλος. Έχετε απόλυτο δίκιο και για τα δύο. Ως προς το πρώτο, το είχαμε το πρόβλημα και πέρσι. Είναι ένα πρόβλημα που ζητάμε και από τους δήμους να πάρουν επί της ουσίας πρωτοβουλίες. Αυτό έχει σχέση, όπως ξέρετε, με τους αναπληρωτές που θέλουν να πιάσουν σπίτια για σχετικά λίγους μήνες. Λόγω του τουρισμού και τα λοιπά. Πρωτοετής. Το ίδιο πρόβλημα. Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ. Ετοιμάζουμε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο στέγασης που ξέρετε τα αποτελέσματά του θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε μετά από 5-6 χρόνια. Τόσο πολύ, πράγμα. Είναι, τόσο πολύ, γιατί όπως δηλαδή, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, επειδή ξέρω ότι τα Χανιά, ας πούμε. Εκεί, πέρσι, αν ήταν για την Airbnb 3.000 σπίτια, φέτο είναι 7. Ναι. Του χρόνου θα είναι 14, δεν θα υπάρχει ούτε για δείγμα. Ναι. Τίποτα. Θα πηγαίνω πρωτοετής και δεν βρίσκει. Παιδιά, τίποτα. Δεν θα βρίσκει. Κοιτάξτε, εκεί πρέπει να δώσετε κάποιο κίνητρο ή να χτίσετε καμία αιστεία ή να δώσετε καμία δανειοδότηση ιδιώτη να σηκώσει κάτι με αυτό να μόνο για φοιτητές. Ναι. Κάτι δηλαδή, κάπως. Κοιτάξτε, και τα τρία μαζί πρέπει να γίνουν. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ένα μόνο δεν μπορεί. Οι δήμοι όμως πρέπει να πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες άμεσα. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, η προοπτική των μόνιμων διορισμών θα λύσει σε εισαγωγικά και αυτό το πρόβλημα, γιατί οι άνθρωποι οπότε τώρα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός 4.500 διορισμούς για το 19 και θα ανακοινώσουμε, όπως είπαμε, τον Οκτώβριο και για τα άλλα δύο χρόνια, οπότε αυτό θα. Πόσοι είναι οι αναπληρωτές τώρα και δηλαδή τι καλύπτει φέτος? 20.000. 20.000. Ένα τέταρτο καλύπτουμε δηλαδή. Όχι. Με τους μόνιμους. Όχι. Τα πάρουμε. Ναι. Το 1/4 των αναγκών. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Αλλά ελπίζουμε σε βάθος τριετίας, όπως θα ανακοινώσουμε τον Οκτώβριο, θα είναι πολύ περισσότεροι. Τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι και απομακρυσμένες δηλαδή και δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, δεν είναι δικό σας το θέμα, ο άλλος δεν δηλώνει. Δεν πάει στο τάδε χώριο του τάδε νησιού. Δεν πάει. Τι κάνεις εκεί? Κύριε Λυριτζή, ξέρετε, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ενέχει και ένα στοιχείο συνείδησης κοινωνικής προσφοράς. Είναι ένα κοινωνικό λειτουργήμα. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι που δεν θέλουν να πάνε σε αυτά τα νησιά δεν έχουν αυτή την αίσθηση του κοινωνικού λειτουργήματος. Εδώ προφανώς θέλει και μία συζήτηση περισσότερο ιδεολογικού χαρακτήρα, να συζητήσουμε τις αξίες μας ως εκπαιδευτικοί, ως πολιτεία. Εγώ, να σας είμαι ειλικρινής, θεωρώ ότι πρέπει να τους δίνουμε και κάποια οικονομικά κίνητρα. Λίγα-λίγα. Αλλά είναι προφανές ότι έχουμε μέρη που είναι πάρα πολύ μακριά και το μόνο που καταφέρνεις είναι να κερδίσεις κάποια μόρια για ενδεχόμενη μετακίνηση. Και το πρόβλημα που είναι στα νησιά, κυρίως και σε ορεινά και σε μαπομάτια. Κυρίως είναι στα νησιά. Κυρίως είναι στα νησιά, αλλά έχουμε και αυτό. Δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Όχι. Και είναι πολύ καλύτερο από άλλες χρονιές, γιατί φέτος, όπως ξέρετε, όπως ενδεχομένως μάλλον να ξέρετε, μετά από 40 χρόνια αναμοριοδοτήσαμε τα σχολεία. Η μοριοδότηση των σχολείων ήταν με βάση πριν 40 χρόνια. Δεν περνούσε δρόμος, δεν είχε καράβι κτλ. Τώρα πήραμε υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους, οπότε η αναμοριοδότηση κανονικοποιεί ακόμη περισσότερο το σύστημα. Πόσα μόρια θα παίρνει ο εκπαιδευτικό που είναι εξ αυτό. Ακριβώς. Γιατί τα όλα αυτά ήταν πάλι στον αέρα 40 χρόνια. Που λέμε για τους εκπαιδευτικούς, τις θέσεις κτλ. Ισχύει. Έχω ακούσει κάτι το οποίο θέλω να μου πείτε αν είναι στους προβληματισμούς, σκέψεις σας κτλ. Εντάξει, οι θέσεις που θα προκηρυχθούν κανονικά και θα προσληφθούν οι άνθρωποι με μόνιμη σχέση.
Ακούω όμως ότι στην τη θέση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σκέφτεστε να την αντικαταστήσετε με καθηγητές εκπαιδευτικούς που θα προσληφθούν με συμβόλαιο, με σύμβαση τριετίας ή πενταετίας. Όχι, όχι, αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει καθόλου. Είναι μια πρόταση που κυκλοφορεί. Εμείς λέμε μόνιμους διορισμούς και μόνιμοι διορισμοί έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ και μία διαδικασία. Δεν παίρνετε σε άλλες μορφές. Νομίζω καλό είναι να μην κυκλοφορούν και σχήματα που θα ταλαιπωρήσουν ακόμη περισσότερο. Ας πούμε ανθρώπους οι οποίοι ήδη τρέχουν με ένα τσαντάκι στο χέρι επί 10 χρόνια από νησί σε νησί. Λέτε τώρα ανθρώπους που τρέχουν, να σας πω και κάτι που μου έλεγε μια και μπήκαμε στο χώρο των εκπαιδευτικών που μου είπαν καθηγητές. Mm-hmm. Δεν λέω, λέει, ρε παιδί μου, να υπάρχει καθηγητής ο οποίος θα δουλεύει 5 ώρες τη μέρα. Mm-hmm. Αλλά και αυτό το πράγμα, στις 10 πάω στο ένα σχολείο, στις 11 πάω στο άλλο σχολείο, mm-hmm. στις 12 μετακινούμε στο τρίτο σχολείο και είναι ένας με το τσαντάκι στο χέρι που λέτε και τρέχει από σχολείο σε σχολείο. Πολλές φορές δεν είναι δίπλα-δίπλα, ούτε στον ίδιο, στον ίδιο Δήμο. Για να καλύψω ανάγκες και να καλύψω και τις ώρες που πρέπει να διδάξω, δεν είναι και καλό. Ούτε αποκτώ σχέση με τους μαθητές, είναι, ταλαιπωρείτε. Κοιτάξτε, είναι σωστό αυτό. Για να και οι ακροατές σας να καταλάβουν τι ακριβώς λέμε, ναι. Αυτό είναι ότι αν σε ένα σχολείο δεν συμπληρώνεις τις ώρες σου, ναι. τότε πας κατά τεκμήριο σε ένα διπλανό σχολείο ή παραδιπλανό σχολείο για να συμπληρώσεις ώρες. Αυτό έχει σχέση και με τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένες οι σπουδές και κυρίως οι ειδικότητες και κυρίως οι αναθέσεις. Mm. Οπότε και για λόγους όπως καταλαβαίνετε δημοσιονομικούς, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτό. Πάντως εμείς... Καλά, συγγνώμη, δεν το κάνουν, εγώ δεν ξέρω και... Ναι. Δεν το κάνουν, ας πούμε, να είναι τη Δευτέρα στο ένα σχολείο, την Τρίτη στο άλλο. Παραπάνε. Θα σας πω, δεν πάει έτσι, γιατί μπορεί να πρέπει να πάει στο άλλο σχολείο για ελάχιστες ώρες. Ναι. Και έτσι γίνεται στην πράξη. Ναι. Εκείνο που θα πρέπει κανείς να δει, εμείς κάνουμε μια οικονομική μελέτη, ας πούμε, να περιορίσεις το να πηγαίνουν από 3 σχολεία και πάνω. Ναι. Μετά να πεις να μην είναι μετά από 2 σχολεία. Ναι. Θέλει ένα συνολικό. Γιατί υπάρχει, ας πούμε, υπάρχει και 4 δηλαδή. Ναι, ναι. Δυστυχώ. Ελάχιστη μεν, υπαρκτή όμως. Ναι. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και να σας πω κάτι. Τίποτα από όλα αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε αν δεν έχουμε την πλήρη συνεργασία των διευθυντών των σχολείων, των διευθυντών εκπαίδευσης και των περιφερειακών διευθυντών. Εδώ λέει ένας διευθυντής του σχολείου: εγώ έχω τόσα κενά. Ναι. Ο διευθυντής εκπαίδευσης πολλές φορές το στέλνει στον ανώτερό του χωρίς να το ελέγξει, είναι τόσα τα κενά ή δεν είναι. Υπάρχει δηλαδή σε ελάχιστους μεν, πραγματικούς αριθμούς δε, αν θέλετε και μία μικροδιαπλοκή, ναι. η οποία καταλαβαίνει 13.000 σχολεία. Ναι. Αυτό να βολευτούμε. Αυτό τώρα. Σου λέει εντάξει ρε παιδί μου, δεν χάλασε ο κόσμος να πούμε ότι έχουμε ένα κενό ακόμη. Ένα κενό ακόμη. 3 στο άλλο σχολείο κτλ. Μαζεύεται ο κόσμος. Ναι. Αυτό λοιπόν τώρα, γι' αυτό φέτος είχαμε τόση μεγάλη επιτυχία. Γιατί έχουμε διάφορους τρόπους και το μαζεύουμε. Ναι. Αυτονόητα πράγματα σε μία κανονική κοινωνία. Σε εμάς ξέρετε το αυτονόητο είναι επαναστατικό σχεδόν. Όμως εξακολουθούν οι εκπαιδευτικές ενώσεις, τα συνδικαλιστικά τους ρόλων και λένε ότι υπάρχουν κενά. Υπάρχουν. Κυρίως στα γυμνασιαλίκια και δευτερευόντως στα δημοτικά. Θα σας πω ότι συνεχίζουν να υπάρχουν κάποια ελάχιστα κενά είναι αλήθεια. Είναι αυτό που σας είπα. Διότι κοιτάξτε, υπάρχει και κάτι άλλο. Τελευταία στιγμή κάποιος δεν δέχεται να πάει εκεί που ο ίδιος είπε. Πολλές φορές. Το μετανιώνω ή κάτι έχω πάθει. Καταλαβαίνετε, 20.000 άνθρωποι, δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, στατιστικά. Οπότε έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι προφανές ότι μέχρι 20-25 του μήνα, αλλά το βασικό, και σας λέω, το είδατε και σήμερα στις εφημερίδες, στην ειδησιογραφία, δεν έχει περάσει σοβαρά προβλήματα. Εγώ νομίζω το πιστώνεται μεν η κυβέρνηση, αλλά το πιστώνεται και η κοινωνία μας. Και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Τώρα η ειδησιογραφία σήμερα ένα πράγμα ασχολείται. 9 το πρωί. Λοιπόν. Δεν πάει να κάνεις καλύτερη τώρα. 9 το πρωί. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Να το συζητήσουμε λίγο. Κοιτάξτε λοιπόν τώρα τι έκανα κι εγώ χθες για ένα τεστ με τους συναδέλφους σας. Το 9 το πρωί είναι ένα πράγμα που το έχω πει εδώ και καιρό. Ναι, το ξέρετε αυτό, ναι, είναι πολύ ωραία. Κυκλοφόρησε τη Δευτέρα η εγκύκλειος του Υπουργείου Παιδείας για την αρχή της σχολικής χρονιάς, η οποία ήταν αποκλειστικά αφιερωμένη στο θέμα της βίας και του bullying. Μάλιστα. Σωστά. Ναι, ακούσαμε και τη δικιά σας. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ. Ναι.
Δεν είναι περίεργο ότι όλες αυτές οι εφημερίδες οι οποίες σκίζουν τα ημάτια τους για τη βία, για το ένα για το άλλο, δεν έχουν λέξη γι' αυτό. Ήταν εγκύκλειος του Υπουργείου Παιδείας. Ναι, ναι. Και έχουν για κάτι που δεν συνιστά είδηση, διότι ήδη το έχω πει. Λέω λοιπόν ότι πρέπει όλοι να ελεγχόμαστε σε αυτή την κοινωνία. Εντάξει. Αν θέλετε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μας τα ρίχνετε τώρα. Μας τα ρίχνετε. Λιγάκι. Να σας πω, δεν έχετε κανένα λόγο να φορτωθείτε. Όχι, δεν είναι άλλο. Ναι, εντάξει, αλλά. Όχι, ξέρετε, έχει μια σημασία στην κοινωνία να είμαστε και λίγο ενώπιος ενωπίο. Δεν είναι μόνο. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Ξέρετε, εγώ είμαι πρώτος που λέω. Θέλετε να συζητήσουμε για τα λάθη της αριστεράς, θέλετε να συζητήσουμε για τα λάθη τα δικά μας στο Υπουργείο. Ναι. Μία μέρα μέχρι τελικής πτώσης να έρθω εδώ. Λέω όμως ότι ένα πράγμα το οποίο είναι τόσο σοβαρό, το θέμα της βίας, και νομίζω ότι είχε πολύ καλές προτροπές αυτή η εγκύκλειος, θα έπρεπε να είναι αυτό η είδηση, ναι. Διότι τώρα να έρθουμε στο 9. Για πείτε, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί και αυτό σου λέει επηρεάζει. Δεν είναι τώρα το αστείο, α, ωραία, θα κοιμόμαστε λίγο παραπάνω. Ναι. Επηρεάζει τη ζωή των οικογενειών, ναι, ναι, βέβαια, οι εργαζόμενοι, γονείς κτλ. Τι κάνουμε εδώ. Βεβαίως. Καταρχήν να αφήσουμε κάποια αστεία κάποιων εφημερίδων που λέει ένα ακόμη στοιχείο παροχολογίας προς τις εκλογές. Λέω ας το ξεπεράσουμε αυτό κτλ. Δεν ψηφίζουν τα πτυρικά. Τα 17 χρόνια ψηφίζουν. Ψηφίζουν. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές μελέτες επιστημονικές για το πότε ξυπνάει ο οργανισμός ενός εφήβου. Ναι. Όταν λέμε ξυπνάει, εννοούμε πότε λειτουργικά, έχει λειτουργικά. Ακριβώς. Το παθαίνουμε και εμείς. Και εμείς που δεν είμαστε. Ποια έφηβη. Ποια. Ναι. Ναι. Όχι, καταλάβατε. Εμείς έχουμε το άλλο θηφέραμε έναν καφέ. Μπορεί να είμαστε και λίγο με τα μάτια κλειστά. Τα παιδιά αυτό δεν έχουν τη δυνατότητα. Λένε λοιπόν ότι οι έφηβοι πραγματικά αποκτούν αυτά τα χαρακτηριστικά αργότερα στη μέρα από ό,τι νωρίτερα. Αυτήν την εβδομάδα συγκροτώ μία επιτροπή με επιστήμονες με τους οποίους τους είχα συμβουλευτεί πριν το πείτε, προφανώς. Είναι εξαιρετικά σοβαροί επιστήμονες, διότι έχουν μελετήσει αυτό το πρόβλημα, φαίνεται το μελετάνε σε όλο τον κόσμο αυτό. Θα έχουμε. Νομίζω ότι έχει εφαρμογή στην Βρετανία. Σε πολλές χώρες. Α, ναι. Σε πολλές χώρες. Να δούμε μαζί και με εκπροσώπους της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ και τα τεχνικά στοιχεία και θα αποφασίσουμε. Διότι αντί για 8-2 τώρα είναι, ας πούμε, θα πάει 9-3. Θα πάει μία ώρα ακριβώς παρακάτω. Εντάξει, θα συγκροτηθείτε με τις οικογένειες. Αν το παιδί στις 9 μαθαίνει καλύτερα από τις 8, είναι σωστό να γίνει. Την πρώτη ώρα κοιμούνται πάνω στα θαρανιά. Έτσι, εντάξει. Κοίταξε, πάλι μπορεί να κοιμάται μία ώρα αργότερα και πάλι να κοιμάται. Αυτό είναι να σας πω όμως και κάτι. Οι μεγάλοι καυγάδες γίνονται για τρία πράγματα στα σπίτια. Το ένα είναι άφησε επιτέλους το κινητό σου και ασχολήσου με τα βιβλία. Ναι. Το δεύτερο είναι κοιμήσου, κοιμήσου, κοιμήσου αργής και το πρωί ξύπνα. Είναι οι βασικές εντάσεις σε μια οικογένεια. Εμείς δεν λέμε ότι όλα αυτά διαμαγείας θα σταματήσουν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν βοηθάει και αυτό με το πρωί, σήκω κτλ. Το άλλο είναι το εξής. Βοηθιώνται πάρα πολύ οι οικογένειες με παιδιά με ειδικές ανάγκες, γιατί οι οικογένειες αυτές, όπως ξέρετε, ξυπνάνε πάρα πολύ και νωρίς και οι ίδιες και τα παιδιά τους. Ναι, η μεγάλη μάζα των οικογενειών όμως. Θα σας πω. Όπως καταλαβαίνετε, το λύκειο και το γυμνάσιο δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Γιατί τα παιδιά πάνε μόνα τους. Ναι, οπότε δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Για το θέμα του δημοτικού θα το μελετήσουμε. Θα δούμε. Προφανώς οι εργαζόμενοι όπως και τώρα θα μπορούν να αφήνουν τα παιδιά τους νωρίτερα. Ναι. Yeah. Αυτό σημαίνει βεβαίως τα παιδιά θα μένουν 45 λεπτά και θα φέρουν πιο αργά μια ώρα. Κάνουν διάφορα πράγματα. Yeah. Να τα δούμε, να τα δούμε και θα βρούμε. Πάντως, να σας πω, στην Αθήνα ακόμα και το γυμνασίου τα παιδιά πολλά δεν πάνε μόνο τους. Ναι. Γιατί δεν είναι στην Αθήνα. Δίπλα. Ναι, και είναι και δεν είναι, είναι περίεργα. Στην επαρχία πάνε. Ναι. Μόνο. Στην Αθήνα και στις μεγαλοπόλεις. Βεβαίως. Του Λύκειου πάνε, όποια να είναι. Ξέρετε. Εμένα έχετε καταλάβει ότι και προσωπικά ως εκπαιδευτικός, αλλά και ας πούμε λόγω των ευθυνών που έχω,
με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε τι λέει η κοινωνία για ορισμένα πράγματα και η συζήτηση με την κοινωνία δεν γίνεται με τα φυσικά. Λες κάποια σκέψη. Εντάξει, αρχίζουν τώρα διάφοροι άσχετοι σιγά τα όρια. Αλλά υπάρχουν και πολύ σοβαροί άνθρωποι που παρεμβαίνουν. Έτσι γίνεται ο δημόσιος διάλογος. Δεν γίνεται αλλιώς. Άρα είναι το σκέψη αυτό. Έτσι έχω πει και έτσι λέω και τώρα. Νομίζω όμως ότι όσο περνάει ο καιρός, βλέπουμε δυνατότητες σίγουρα στα λύκεια, σίγουρα στα γυμνάσια. Και βλέπουμε παρακάτω. Νομίζω είναι ένα θέμα που σας είπα θα το συζητήσουμε. Έχουμε χρόνο. Θα κάνουμε διάλειμμα για να συνεχίσουμε τον Υπουργό. Πάμε. Ναι. Είμαστε εδώ με τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Γαβράουλ, και συζητούμε για όσα ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Να βάλετε ένα ερωτηματολόγιο στους γονείς στα σχολεία, να ρωτήσετε για το 9 η ώρα το πρωί και να πάρετε γνώμες και από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων κτλ. Ως μια. Όχι, να πάτε μια αίσθηση. Έχετε δηλαδή απόλυτο δίκιο και όντως θα συζητήσουμε με πάρα πολλούς συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Κοιτάξτε, δεν θα βιαστούμε να κάνουμε κάτι, αλλά ας δούμε τα υπέρ και τα κατά και μετά να πάρουμε. Α, δεν πάμε για του χρόνου δηλαδή. Πάμε για το 19, Σεπτέμβριο 19. Λοιπόν, εδώ έχουν έρθει και πάρα πολλά άλλα μηνύματα μετά από. Για να ρωτήσω κάτι. Είμαι λιγότερο σχετικό από το Λυριτζή με τα εκπαιδευτικά, διότι ο Λυριτζή έχει μέσα στην οικογένεια. Την εκπαίδευση, ναι. Την εκπαίδευση, κατάσταση και την τρώει στη μάπα κάθε μέρα. Να ρωτήσω κάτι. Αυτή η ιστορία τώρα με τι αγωγικέ, με του Δήμου, με το αυτό το τσαράτο, το 10% που μπορεί να είναι συνταγματικό, αυτό και πώ θα γίνει κλπ. Για πείτε μα δύο κουβέντε, έχει αποσαφινιστεί, γιατί τι πρώτε μέρε έγινε ένα χαμό στην κουβέντα. Δεν βγάζαμε και άκρη. Ναι. Να σας πω τώρα τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Καταρχήν, όπως όλα, και αυτό είναι ένα σχέδιο που καταθέσαμε προς διαβούλευση. Ναι. Πρώτον. Δεύτερον, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, κύριε Καμπουράκη, να δούμε σε κάθε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση κάθε χώρας ποιο πρόβλημα πάμε να λύσουμε. Διότι αν δεν συμφωνήσουμε στο πρόβλημα που πάμε να λύσουμε, δεν έχει σημασία να διαφωνούμε, δεν έχει νόημα να διαφωνούμε στις λύσεις. Να δούμε λοιπόν όλοι μας, αν συμφωνούμε στο πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι είμαστε μια χώρα χωρίς τρίτη λυκείου. Διότι η τρίτη ένα από τα προβλήματα είναι αυτό. Ένα από τα τεράστια προβλήματα είναι αυτό. Αλλά το πιστοποιείτε έτσι. Ορίστε. Λέτε μπράβο και του βάζουμε μια σφαγίδα από πάνω. Περιμένετε, περιμένετε. Δηλαδή, αν τυχόν ένα παιδί του πούνε μετά τον αγιασμό στην τρίτη ηλικίου, έλα το Μάιο να πάρει το απολυτήριο. Θα το κάνει ευχαρίστως. Θα το κάνει πρώτον ευχαρίστως και δεύτερον, δεν νομίζω να έχει καμία επίπτωση σε αυτά που θα γνωρίζει κτλ. Ναι. Αυτό λοιπόν που λέμε είναι πρέπει να αποκτήσει ο τόπος μας μία τρίτη ηλικίου. Γιατί δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχει τρίτη ηλικίου, σαν καρκίνωμα αυτός ο εκφυλισμός τρώει και τη δευτέρα ηλικίου. Ναι. Δηλαδή, ξέρετε, μετά το Πάσχα καταρχήν δεν πατάει κανείς τη Δευτέρα. Τι είναι αυτό? Όλοι το δέχονται, όλη η κοινωνία το δέχεται. Είναι δυνατό όμως να το δεχόμαστε αυτό? Πρώτον. Ωραία. Δεύτερον, έχει καταντήσει να είναι το σχολείο πάρεργο του φροντιστηρίου. Το σχολείο είναι πάρεργο του φροντιστηρίου. Επίσης μια παθογένεια. Ναι, εμείς λοιπόν λέμε, θέλουμε πρώτα να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν θέλουμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα της εκπαίδευσης. Για να το λύσεις αυτό το πρόβλημα πρέπει να κάνεις δύο πράγματα. Πρώτον, να έχεις μια τέτοια αρχιτεκτονική ώστε τα παιδιά να αρχίσουν να πηγαίνουν σχολείο για να πάρουν ένα απολυτήριο που έχει νόημα εκπαιδευτικά και κοινωνικά. Σωστά. Εντάξει. Stop. Πάμε παρακάτω. Πολύ ωραία τώρα. Εσείς λοιπόν έχουμε τώρα μάλλον ένα σύστημα που λέει η πλήρης εγκύκλιος γνώση, εγκύκλιες σπουδές κλείνουν στην τρίτη ηλικίου. Στη Δευτέρα. Μισό λέω. Το ισχύω σύστημα. Α, το ισχύω. Κλείνει στην τρίτη ηλικίου. Άσχετο που η τρίτη ηλικίου έχει μεταξελιχθεί σε φροντιστηριακού αυτό, αυτό που έχει. Ναι. Ωραία, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Διυπουργική αποφάσεω κλείνουν στη Δευτέρα ηλικίου. Ή αναμορφώνει το συνολικό πρόγραμμα και λε το πάω έτσι ώστε στη Δευτέρα ηλικίου θα κλείνουν οι εγκύκλιες σπουδές και στην τρίτη ηλικίου θα κάνουμε παιδιά προετοιμασία για να μπούμε στο πανεπιστήμιο. Ναι. Ή δια τη απόφαση. Κάνεις μισή δουλειά. Όχι, θα σας πω. Καταρχήν, δεν έχουμε πάρει αποφάσεις ακόμα. Ναι, καλά, συζητάμε. Μια... Γιατί συζήτηση λέω. Ωραία. Δεύτερο, περιμένετε να δούμε τι άλλες προτάσεις έχουμε να καταθέσουμε στο τραπέζι, διότι αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Διότι σήμερα στα χαρτιά ολοκληρώνονται και οι εγκύκλιες σπουδές στην τρίτη ηλικίου, που ουσιαστικά δεν γίνεται τίποτα, όλο μαζί. Εμείς λοιπόν λέμε, θα προτείνουμε και ένα πρόγραμμα σπουδών που θα κλείνουν στη Δευτέρα ηλικίου και η τρίτη ηλικίου, όπως είναι σε πολλές χώρες του κόσμου, είναι έτος θα είναι ένα έτος προπαρασκευαστικό. Θέλω να σας πω, για να είμαστε τώρα και λογικοί, αυτό που προτείνουμε
δεν είναι κανένα πράγμα που, ξέρετε, τόσο ευφυές, επαναστατικό κτλ. Πάμε να λύσουμε ένα πρόβλημα που πρέπει η κοινωνία να τα αντιμετωπίσει. Το πρόβλημα αυτό λέει, παιδιά, μπορούμε να έχουμε σχολεία που να έχουν και την τρίτη ηλικίου και να έχουμε απολυτήρια που όταν πάρεις το απολυτήριο, τώρα εγώ σας ρίχνω διάφορα χρόνια, αλλά θυμάστε και όταν πήραμε το απολυτήριο ήταν μια χαρά σε εμάς και στην οικογένεια. Γιατί μετρούσε. Και μετρούσε και σε εμάς προσωπικά ότι το κατάφερα. Τώρα, πώς να σας πω, δεν παίζει κανένα ρόλο οι εξετάσεις το, κτλ, κτλ. Λέμε λοιπόν, λίγα μαθήματα, πολλές ώρες. Γιατί πολλές ώρες? Διότι θα μπορέσεις να δώσεις τον εκπαιδευτικό εκείνη την άνεση μέσα στην τάξη να κάνει και πολλά άλλα πράγματα. Ο εκπαιδευτικός σήμερα είναι με το πιστόλι στον κρόταφο. Ή το πιστόλι. Βγάλ την ύλη. Ή, σε παρακαλώ, μετέτρεψε την διδασκαλία σου με ένα τέτοιο, με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να κάνουμε και τα θέματα του φροντιστηρίου εδώ, ώστε να πάμε καλύτερα το βράδυ. Και ξέρετε ότι υπάρχουν και ορισμένα ιδιωτικά. Το οποίο ουσιαστικά είναι φροντιστήριο, δεν κάνει τίποτα άλλο. Λέμε λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό, 4 μαθήματα, η γλώσσα μαζί με τη λογοτεχνία, 6 ώρες υποχρεωτικά για όλους, και 3 μαθήματα από 6 ώρες. Αν τυχόν ένα παιδί. Η γυμναστή να εκτονώνεται λιγάκι. Εντάξει, η γυμναστή να εκτονώνεται λιγάκι και λοιπά. Βεβαίως. Τα ξενόγλωσσα και τα θρησκευτικά. Τα οποία δεν τα κουμπάει κανείς, μην τυχόν και πάθουμε αυτό και τα λοιπά. Να σας πω κάτι, περιμένετε. Την βρούμε το φίλο στη γωνία. Εντάξει. Και ο κύριος Λυρίτζης έχει και έφια πρωί-πρωί. Να σας πω κάτι. Αξιοπιστία μιας κυβέρνησης είναι αν τηρεί και κάποια συμφωνημένα. Εντάξει. Βρήκα ένα υπουργείο, μια κυβέρνηση. Και ο πρώην Υπουργός Παιδείας και αυτός είχε συμφωνήσει ότι αυτό το πράγμα θα επιληθεί με τον τρόπο που στη συνέχεια το επιλύσαμε. Είδατε, δεν είναι πια πρωτοσέλιδα ούτε δευτεροσέλιδα καν τα θρησκευτικά. Όχι, τα λατινικά. Τώρα θα τα πούμε για τα λατινικά. Θα τα πούμε, αλλήμον. Αλλά θέλω να σας πω ότι. Α, το βρήκατε προσυμφωνημένο εσείς δηλαδή. Μα να σας πω, υπήρχε η συνάντηση που έγινε με τον Πρωθυπουργό, με τον Αρχιεπίσκοπο, με τον κύριο Φίλ κτλ. Συμφωνήσανε όλοι τους αυτό το πράγμα. Εγώ ήμουν υποχρεωμένος και είμαι υποχρεωμένος. Να συνεχίσω τώρα, γιατί δεν είναι το κυρίαρχο αυτό. Δεν είναι το κυρίαρχο. Ωραία, λέει τώρα ο άλλος. Τελειώνω εγώ τη Δευτέρα Λυκείου. Τα έχω κάνει όλα τα μαθήματα. Πολύ ωραία. Μερικοί θα κάνουν και μαθήματα κατεύθυνσης που δεν θα τα χρησιμοποιήσουν στην Τρίτη Λυκείου, αλλά εντάξει, ας μάθουν και μαθηματικά αυτοί που δεν πρόκειται να κάνουν μαθηματικά στη. Καλύτερα είναι να κάνουν όσο περισσότερα γενικής παιδείας, συμπεριλαμβανομένου όπως λέτε, και μαθηματικά να κάνουν οι νομικοί. Διότι, όπως και η ιστορία να κάνουν αυτά πάνω στο πολιτεχνείο. Ωραία. Κλείνουμε με τις εγκύκλιες γνώσεις. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε όμως τώρα στην Τρίτη Λυκείου. Στην Τρίτη Λυκείου, εσείς το δυσκολεύετε, λέει μια. Βλέπω εδώ και το συντονιστικό των μαθητών. Ναι. Το δυσκολεύετε. Διότι τους βάζετε διπλές πανελλαδικές εξετάσεις. Ωραία. Και μάλιστα χωρίς την εγγύηση ότι θα είναι και δίκαιες. Διότι πού ξέρω εγώ τι θέματα θα βάλει η ομάδα των καθηγητών της Παλίνης, να πω μια περιοχή, με την ομάδα των καθηγητών της Καρδίτσας. Πολύ ωραία. Τα βάλουν τα ίδια για να πάρει πτυχίο τώρα το παιδί, το απολυτήριο το παιδί. Βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε, πρώτα να αρχίσουμε από το συντονιστικό των μαθητών. Ναι. Το διάβασα κι εγώ. Κάθε πρόταση είναι λανθασμένη. Είναι ανάμεσα στο λανθασμένο και το ψέμα. Πώς τώρα κατάφεραν μία μέρα πριν το άνοιγμα των σχολείων να φτιάξουν συντονιστικό, να συνεδριάσουν και να βγάλουν αυτό, εμένα μου κάνει εντύπωση. Βεβαίως, όπως ξέρετε, το ΚΚΕ έχει πάρα πολλές ικανότητες. Μία από αυτές είναι και νομίζω δεν το αμφισβητεί κανένας απολύτως αυτό. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό και ας πάμε στην ουσία. Κοιτάξτε, να δούμε καταρχήν το θέμα που είπατε, ότι είναι διπλές. Να ξεκαθαρίσουμε ότι πρέπει να κάνεις εξετάσεις για να πάρεις απολυτήριο. Η απάντηση είναι ναι. Γιατί και σήμερα γίνονται. Ναι, εντάξει. Πρώτον. Δεύτερον. Σήμερα γίνονται σε 4 μαθήματα. Ναι, Υπουργέ μου, αλλά σου λέει ο άλλος. Ποια είναι η ποιοτική διαφορά? Εδώ μετράει το απολυτήριο 10%, εκ του οποίου 10%, το 60% είναι απόλυτη χρονιά. Άρα εδώ έχω άνετα τον καθηγητή να μου βάζει 20 όλα. Και το 40% σε εξετάσεις. Που δεν είναι ίδιες σε όλους, διότι άλλα θα βάλει ο Καρδίτσας, άλλα θα βάλει ο Αθηναίος. Θα σας πω. Ναι. Καταρχήν, να δεχθούμε ότι αν θέλεις να παίρνεις ένα αξιόπιστο απολυτήριο,
πρέπει να κανονικοποιηθεί και η σχολική ζωή και τα πράγματα να είναι κανονικά. Ωραία. Ούτε για να κοπούνε όλοι, ούτε και να περάσουν όλοι με 20άρια. Mm. Αυτό ενέχει και ένα στοιχείο, αν θέλετε, συζήτησης με εκπαιδευτικούς, με τους γονείς. Εγώ λέω συνέχεια ότι δεν έχει δικαίωμα ο γονέας να πηγαίνει μέσα στο σχολείο και με το δάκτυλο στους καθηγητές να τους λέει πώς θα κάνουν μάθημα. Ακόμη και σε αυτούς που δεν κάνουν καλά υπάρχει το μάθημα. Υπάρχει ένα θέμα, το ξέρετε. Υπάρχει ένα θέμα bullying των γονιών προς καθηγητές. Για να ξέρουμε, όχι όλων των γονιών προς Θεού. Αλλά υπάρχει αυτό το στοιχείο. Άρα, όταν θυμάστε, όταν καταργήσαμε τη σημαία από. Όταν είπαμε να γίνεται με κλήρωση, ξέρετε πόσοι καθηγητές είπανε επιτέλους βγάλατε από εμάς μια απίστευτη πίεση που είχαμε να δίνουμε καλούς βαθμούς για να γίνουν σημεοφόροι. Γιατί στο τέλος τι γινότανε, πάλι εκφυλίστηκε. Παίρναν όλοι τον καλύτερο βαθμό και γινόταν η κλήρωση ανάμεσα σε αυτά τα άτομα. Εντάξει τώρα, μην τραλαθούμε. Λέμε λοιπόν. Είναι όμως παράλογο γιατί μου κρατάτε τις εγκύκλιες γνώσεις δεύτερα λυκείου. Α, πάρω τα πολιτήρια στη δεύτερα λυκείου. Θα σας πω. Εμείς λέμε ότι αυτό το πράγμα εντάσσεται και προοπτικά σε μια προσπάθεια να γίνει 12χρονη υποχρεωτική σιγά σιγά η εκπαίδευση. Το προπαρασκευαστικό έτος έχει και μια παιδευτική διαδικασία. Δεν είναι μόνο γνώσεις τεχνικές για να μπαίνει στο πανεπιστήμιο. Γι' αυτό εμείς θέλουμε να αναμορφώσουμε τη γάμα λυκείου για να αναμορφωθούν και οι εξετάσεις. Διότι όταν θα έχουμε λίγη περισσότερη ύλη και όταν θα έχουμε 6 ώρες, σας εγγυώμε ότι τα θέματα που θα υπάρχουν στις εξετάσεις θα είναι θέματα και κρίσεων. Τώρα, εμείς δεν μπορούμε να λέμε, εμείς εννοώ όλοι μας ως κοινωνία, δεν μπορούμε να λέμε πρώτον ότι θέλουμε τα παιδιά μας να αποκτήσουν κρίσεις κτλ. Ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επιμορφωθούν για να κάνουν καλά τη δουλειά τους κτλ. Το σχολείο να παίξει αυτό το ρόλο. Αυτά τα στοιχεία, αν θέλετε, δίνουν επί της ουσίας, θα σας έλεγα, και έναν υποκειμενισμό, καλώς νοούμενο υποκειμενισμό στο εκπαιδευτικό σύστημα. Εντάξει, αλλά εσείς είχατε, όταν είχε πρωτοξεκινήσει, και νομίζω και υπήρχε ένα πρόγραμμα στο μυαλό του κόσμου ότι εσείς πάντα καταργήσετε τις εξετάσεις να μπαίνουν στα πανεπιστήμια έτσι. Ελεύθερα. Ναι. Ενώ τώρα βλέπω σου λέει δυο μου βάζει. Περιμένετε, αυτό τώρα το είχε ο κόσμος γιατί κάποιος του το πάσαρε. Μην έρθουμε πάλι στους συναδέλφους σας. Θα σας πω γιατί. Θα σας πω γιατί. Έτσι καταλάβανε. Ο Γαβρόλου θα πάει να καταργήσει τις εξετάσεις επιτέλους. Θα σας πω. Και στο κάτω-κάτω της εγγραφής γιατί τις καταργείτε. Να κάνετε δύσκολα στο πανεπιστήμιο την ιστορία. Άλλο σύστημα αυτό. Που είναι το άλλο σύστημα που το έχουν σε πολλές χώρες. Κοιτάξτε, αυτό το σύστημα μας βρίσκει αντίθετους, διότι είναι ένα σύστημα πολύ έντονα ταξικό. Και είναι ένα σύστημα για να αφήνει κόσμο έξω. Εμείς θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα που να βάζει όλο και περισσότερους μέσα. Διότι ξέρετε, η πανεπιστημιακή εκπαίδευση σιγά σιγά αρχίζει να γίνεται κάτι το οποίο και η πολιτεία έχει την υποχρέωση να την παρέχει, αλλά και είναι και ένα δικαίωμα, αν θέλετε, για τους πολίτες. Διότι όταν λέμε τα παιδιά αυτός που να πάρουν σύνταξη θα αλλάξουν 7-8 επαγγέλματα, τι σημαίνει, θα πάρουν 7-8 πτυχία? Όχι. Δεν σημαίνει αυτό. Όχι. Άρα πρέπει να πάρουν μια πολύ καλή μόρφωση, με δεξιότητες για να μπορέσουν να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Λέμε λοιπόν ότι αλλάζει ο κόσμος όλος. Άρα, ο τρόπος που θα μπαίνεις στο πανεπιστήμιο, εμείς λέμε, αλλάζουμε όντως, καταργούμε τις πανελλαδικές, διότι αυτές οι πανελλαδικές είναι αυτές που κοστίζουν σε όλες τις οικογένειες, κάθε φουρνιάς εννοώ που πάει, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι, κύριε Υπουργέ, κάνετε λάθος, διότι είναι ένα σύστημα που τώρα θα είναι 10% το απολυτήριο και 90% οι πανελλαδικές εκεί που χρειάζεται να πας. Για πρώτη φορά στα χρονικά, εμείς δίνουμε και τη δυνατότητα να πηγαίνεις και μόνο με το απολυτήριο. Ερώτηση εδώ που το άκουσα. Αλλά κοιτάξτε, λέμε 10%-90%. Όταν το σύστημα θα βελτιωθεί. Θα πάει 20-80%. Βέβαια, ακριβώς. Άρα έχεις μια προοπτική. Αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Ωραία. Λέει τώρα άλλος, γιατί ρε παιδιά ανοίγουμε την πόρτα σε σχολές που δεν έχουν κανένα αντίκρισμα? Γιατί αφήνουμε ελεύθερο την πρόσβαση που δεν τη ζητάει κανείς, που σημαίνει ότι δεν έχουν αντίκρισμα? Θα σας πω. Και δεν μεταφέρουμε, εγώ δεν λέω να μειώσουμε τον αριθμό, να μεταφέρουμε σε σχολές που θα θέλαμε να δώσουμε μια κατεύθυνση. Βεβαίως. Σε σχέση και με τις ανάγκες της κοινωνίας, της οικονομίας κτλ. Να μεταφέρουμε τα παιδιά εκεί. Ναι. Αντί να πηγαίνουν σε μια σχολή για να μπουν. Μπήκα και κάτι έγινε. Τίποτα δεν έγινε. Βεβαίως.
Αν ήταν έτσι θα είχε απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε όμως, τα παιδιά που θα πάνε με το νέο σύστημα θα είναι τα παιδιά που θα εισαχθούν στα πανεπιστήμια τον Σεπτέμβριο του 2020. Ναι. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Το 2020 τον Σεπτέμβριο, ναι, συναντιέται το νέο πρόγραμμα, η νέα δομή του Λυκείου με τη νέα αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου. Γιατί διαβάζετε ότι κάνουμε αλλαγή, ένα ολόκληρο μεταρρυθμιστικό σχέδιο. Yeah. Για πρώτη φορά αναβαθμίζουμε τα ΤΕΗ και αυτά τα τμήματα με νέα προγράμματα σπουδών και νέο προσωπικό. Επίσης κάνουμε εντελώς καινούργια τμήματα, διότι η επιστήμη επιβάλλει και νέα γνωστικά δικαιώματα. Άρα τα παιδιά αυτά θα συναντηθεί με το πανεπιστήμιο που θα αλλάξει. Ακριβώς. Τα παιδιά αυτά θα έχουν πολύ πολύ καλύτερες επιλογές. Καταργείται τα ΤΕΗ ουσιαστικά? Όχι. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι αρχίσαμε μία συζήτηση εδώ και ένα χρόνο για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης. Ναι. Αυτό σημαίνει συνέργειες ΤΕΗ με πανεπιστήμια, νέα γνωστικά παιδεία, δίχρονα προγράμματα σπουδών μέσα στα πανεπιστήμια, αξιοποίηση διαφόρων άλλων δυνατοτήτων που υπάρχουν, είναι ένα ολόκληρο σχέδιο, και καταργούμε τα ΤΕΗ τυπικά εκεί που υπάρχει συμφωνία με τα πανεπιστήμια να κλείσουν κάποια τμήματα των ΤΕΗ και να ενσωματωθούν στα πανεπιστήμια με καινούρια προγράμματα σπουδών και καινούριο προσωπικό. Δείτε εδώ μια ερώτηση που μας στέλνουν οι ακροατές. Είναι πολλές, αλλά αυτή είναι πάρα πολλές. Ακροατές ρωτούν τι θα γίνει με τους επιτυχώντες το διαγωνισμό του 2008, πολλά. Λένε ότι έχουν δικαιωθεί, αλλά από τους 600 θα προσληφθούν μόνο οι 300. Κοιτάξτε τώρα. Καταρχήν δεν είναι σωστά τα νούμερα. Το δεύτερο είναι το εξής. Εμείς διορίζουμε, βγήκε δελτίο τύπου μετά από πολλές συζητήσεις με τους νομικούς μας, γιατί είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο θέμα, αυτούς που θεμελιώνουν δικαίωμα διορισμού. Mm-hmm. Δεν μπορούμε, δηλαδή αν εσείς πήρατε στον διαγωνισμό του 2008 έναν σχετικά καλό βαθμό και είστε στους επιτυχώντες του διαγωνισμού, δεν σημαίνει ότι εσείς έχετε θεμελιώσει δικαίωμα διορισμού, διότι οι διοριστέοι ήταν ένας συγκεκριμένος αριθμός. Δεν ήταν όλοι όσοι πετυχαίνουν. Ναι. Αυτό είναι η διαφορά. Πάντως να ξέρουν ότι μετά από πραγματικά πολύ περίπλοκες συζητήσεις με τους νομικούς μας, προχωράμε σε κάτι που, γιατί εμείς θα μπορούσαμε να το καθυστερήσουμε αυτό προσφεύγοντας το Συμβούλιο Επικρατείας. Δεν το κάνουμε, διότι δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε τα κόσμο. Τελευταία ερώτηση, γιατί μας θεμελιώνουν. Λένε πολλά παιδιά, ναι, που είναι τώρα Δευτέρα Λυκείου, πάνε στην Τρίτη κτλ. Ναι, αλλά εμένα με το νέο σύστημα μου κόβει τη δυνατότητα πρόσβαση σε άλλο πεδίο. Διότι λες, χωρίζω το παλιό θετικής κατεύθυνσης που έσπαγε στα δύο, αλλά είχε τη δυνατότητα επικοινωνίας με το πέμπτο μάθημα. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Άρα εμένα μου μειώνει τις δυνατότητες να επιλέξω σχολή. Ωραία, κοιτάξτε. Δεν είναι τόσο δραματικό, αλλά το λένε με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Δύο είναι οι απαντήσεις. Μέχρι τώρα γινόταν ένα είδους αδικίας, διότι το πέμπτο μάθημα που έπαιρνε ήταν από τα γενικά μαθήματα, άρα κατά τεκμήριο πολύ πιο εύκολο κτλ. Ένα αυτό. Το δεύτερο, εμείς λέμε τα παιδιά να αρχίσουν στο τέλος της Δευτέρας Λυκείου να προσανατολίζονται προς ποια κατεύθυνση θέλουν να πάνε. Δηλαδή η κατεύθυνση της υγείας έχει 136 τμήματα στα οποία έχουν δυνατότητα. Μην μου πει κανείς ότι δεν βρίσκω τίποτα από τα 136 ενδιαφέρον και θέλω να έχω και τη δυνατότητα για το Πολυτεχνείο. Δεν γίνονται αυτό. Δεν είναι σοβαρές αποφάσεις, αν θέλετε την άποψή μου. Και εμείς θα δείτε και όταν θα δημοσιευτεί ο κατάλογος σε ποια τμήματα θα πηγαίνεις, ότι ο αριθμός των επιλογών θα είναι συγκρίσιμος. Δεν θα είναι δηλαδή 50 στην κατεύθυνση υγείας και 150 σε άλλη κατεύθυνση. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Ο χρόνος δυστυχώς. Υπουργέ, μακάρι να σήκαμε άλλες δύο ώρες. Έχει πολύ πράγμα για συζήτηση. Σας ευχαριστώ και το εννοώ πραγματικά. Καλή σχολική χρονιά που λένε. Σε όλους μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Ποιο? Πες το. Τα λατινικά λέει. Ναι, εμείς σας στηρίξαμε, να ξέρετε. Εμείς είμαστε και οι δύο. Αμφότεροι. Παρά το ότι είμαστε από διαφορετικούς κλάδους. Ναι. Τώρα εντάξει, δεν έχουμε χρόνο να συζητήσουμε για τα λατινικά. Τι θα γίνει τελικά? Και θα σας πω, καταρχήν ακούμε απόψεις. Έτσι γίνεται ο δημόσιος διάλογος. Γιατί σας την πέσανε και οι φιλόλογοι, έγινε γαμό. Καλά, φιλόλογοι, μην πω, γιατί οι φιλόλογοι θα ήθελα μία μέρα να διαβάσετε απλώς τις προτάσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων για το τι θεωρεί ότι πρέπει να είναι το σύστημα εισαγωγής. Λιγότεροι φοιτητές στη φιλοσοφική, να δίνουν 6 μαθήματα αντί 4. Να καταργηθούν διάφορα τμήματα και να υπάρχει ένα σε κάθε φιλοσοφική που να δίνει πτυχία φιλολόγων. Αυτά δεν τα λέγαμε ούτε μετά τη Χούντα, ας πούμε.
καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι εντελώς ξεπερασμένο. Λατινικά. Ακούμε τα επιχειρήματα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα μάθημα. Αν είναι λάθος ο τρόπος, αλλάξει τον τρόπο. Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Γιατί προφανώς η πολιτεία έχει την ευθύνη να. Αν και όλοι αυτοί που τώρα ρίχνουν τα δάκρυα, δεν έχει κανείς προτείνει κάτι σοβαρό για την αναβάθμιση των λατινικών. Να σας πω όμως κάτι. Από αυτήν την δέσμη δεν μπαίνεις μόνο στις σχολές φιλολογίας. Μπαίνεις σε άπειρες σχολές. Η κοινωνιολογία είναι ένα πράγμα που ενδιαφέρει πολύ τα νέα παιδιά. Θέλω να κάνω τα παιδιά αριστερό. Εσύ, ναι, καλά, εντάξει, μην αρχίσουμε. Αυτό το έχουμε κλείσει. Το θέμα. Εσείς εδώ, ένα από τα πράγματα που λέτε είναι η τεράστια κρίση που έχει το κομματικό σύστημα στην Ευρώπη. Που είναι ταυτισμένο με τη δημοκρατία. Αυτά είναι πραγματικά προβλήματα. Τα παιδιά που δεν συζητούνται τη διαφορά κοινωνιολογία και λατινικών τώρα. Μάλλον σου λέει ο άλλο, γιατί οι κλασικέ σπουδέ, α πούμε, να υποβαθμιστούν. Κοιτάξτε, το οφείλουν σε εμά. Τελικά τι θα κάνετε. Δηλαδή, ακούτε ακόμα και δεν έχετε παραπόφαση, έχετε αλλάξει την αρχική σα. Να σα πω κάτι. Τώρα μην το θεωρήσετε ότι είναι ένα πράγμα που έτσι αυτοαναφορικό και τέτοιο. Το να μπορείς να ακούς και να συνεκτιμάς επιχειρήματα και να πηγαίνεις παρακάτω αλλάζοντας κτλ. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα ωριμότητας. Συμφωνούμε. Εντάξει. Άρα γι' αυτό λέμε δημόσιος διάλογος, αυτό σημαίνει. Αλλιώς δεν έχει καν νόημα. Ακούμε. Το ακούμε δεν σημαίνει ντε και καλά θα αλλάξουμε. Θα ακούσουμε, θα δούμε τα επιχειρήματα, θα τα συζητήσουμε σε πολλά φόρα και θα πάρουμε τις αποφάσεις. Ανοιχτά τα θέματα. Έχουμε και πλάν B και πλάν C και τα λοιπά, να ξέρετε. Οπότε είναι είδηση αυτό. Ωραία, πάμε στο πλάν C κατευθείαν. Καλημέρα κύριε Αυρόγλου. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.